Τι γνωρίζουμε για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική? Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των ναών που έχει μείνει μνημειώδης μέχρι και τις μέρες μας? Τι ξέρουμε για τους διαφορετικούς ρυθμούς των αρχαίων ελληνικών ναών? Το μαθησιακό αντικείμενο «Αρχαίος ελληνικός ναός» είναι μέρος της συλλογής ιστορίας του Φωτόνεδρου Μαθησιακών Αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Αρχαιότητα 1100 π.Χ. 4ος αιώνας μετά Χριστού». Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα παρουσίασης και αναπαράστασης ιστορικού υλικού, η οποία εστιάζει στις θεματικές των τεχνών και της θρησκείας, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάλογες διδακτικές διαφοροποιήσεις για κάθε βαθμίδα, με στόχους τον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με τα γνωρίσματα και τους ρυθμούς των αρχαίων ναών και την κατανόηση της ακτινοβολίας της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τις επιδράσεις της στη διαχρονία. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες, μέσα από επιμέρους ενότητες του κεντρικού μενού επιλογών, να γνωρίσουν επιμέρους στοιχεία της αρχιτεκτονικής των αρχαίων ελληνικών ναών. Η επιλογή και η εναλλαγή μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων είναι στην ευχέρεια και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογής ιστορίας του Φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β για τον τρόπο πλοήγησης και διάδρασης σε κάθε οθόνη. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης λεξιλογίου, βασικών όρων και ενιών της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής και παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία του μαθησιακού αντικειμένου. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στοιχεία για την έννοια του βωμού και τη συσχέτισή του με τη γενικότερη ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των αρχαίων ναών, να μελετήσουν εισαγωγικό κείμενο για την κατανόηση της έννοιας του ναού στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και πώς αυτή αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική της αρχαιότητας. Να διακρίνουν τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού ναού, να μελετήσουν την τυπολογία των ναών στη διάρκεια της αρχαιότητας, να διακρίνουν τα κύρια μέρη τους και να κατανοήσουν τις επιμέρους διαφοροποιήσεις με την αξιοποίηση αντίστοιχων κατόψεων. Να γνωρίσουν στοιχεία των κύριων ρυθμών αρχαίων ελληνικών ναών. Για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση ρυθμού μπορούν να μελετήσουν στοιχεία για την προέλευση και εξέλιξή του, να κατανοήσουν την ιδιαίτερη επινόηση της αναλογίας, να διακρίνουν την τριμερή διαίρεση, να εντοπίσουν και να συγκρίνουν τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται σε κάθε διαφορετικό ρυθμό. Στην ενότητα των οπτικών διορθώσεων δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν στοιχεία και τεχνάσματα της αρχιτεκτονικής τα οποία προσδίδουν τη μοναδικότητα των ναϊκών κτισμάτων και αναφέρονται στην καμπυλότητα γραμμών και επιφανειών, στην κλίση των κυώνων, στο πάχος των γωνιακών κυώνων, στη μείωση της διαμέτρου των κυώνων προς τα επάνω και την αντίστοιχη ένταση κυώνων και την κλίση του θρυγκού. Τέλος, μέσα από φωτογραφίες και αναπαραστάσεις επιμέρους στοιχείων, δίνεται δυνατότητα να γνωρίσουν την πολυχρωμία των αρχαίων ναών, καθώς πολλά μαρμάρινα και πύληνα μέρη των ναών είχαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό χρωματισμό και να ανατρέψουν πιθανές στερεότυπες εικόνες. Στην ίδια κατηγορία μαθησιακών αντικειμένων και για τη βαθύτερη μελέτη των αρχαίων ελληνικών ναών και των ιδιαίτερων τύπων και ρυθμών μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα.